Και τελικά αυτό που λένε ότι η ευτυχία, οι εγκυμοσύνες και η διάθεση έτσι για δημιουργία οικογένειας είναι και λίγο κολλητική. Θέλω να δώσω το λόγο στο Φλωριντάκι μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθα εδώ το Σεπτέμβρη και μιλούσα με τη Μέρη, Παλιαλέξη και με εσάς, το πρώτο πράγμα που μου είπατε λοιπόν, μου λέτε Φλό μου να προσέχεις, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι φέτος που θα είσαι εδώ μαζί μας, είτε θα παντρευτείς είτε θα μείνεις έγκυος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είχαμε πρώτερη εμπειρία. Ναι. Καταλαβαίνω. Εδώ όλες μείνανε. Ότι... Κυβάσο δεν έμεινε και όλοι. Όλοι η αλήθεια είναι ότι όλες όσες έχουν περάσει από εδώ, τέλος πάντων τους έφερε πραγματικά αγούρι στη ζωή τους. Και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έτσι που μιλάω, περίμενε ένα μωράκι. Είμαι ενθουσιασμένη. Κάθε Σαββατοκύριακο περιμέναμε την είδηση και δεν ερχόταν. Πραγματικά, επειδή εδώ τα παιδιά κάθε Σαββατοκύριακο μου λέγανε τη Δευτέρα που ερχόμασταν καλά, δεν έγινε ακόμα η πρόταση. Φλό, δεν γίνεται, πρέπει κάτι να κάνει. Εν τέλει, ναι, πήγα ένα βήμα παραπάνω, παρακάτω. Φλωριντάκι, τώρα είστε στο πρώτο τρίμηνο. Είμαστε, ναι, στο πρώτο τρίμηνο, είναι όλα καλά. Βρήκα τον άνθρωπό μου, τον άνθρωπο που πραγματικά περίμενα. Και σ' αγαπάει πάρα πολύ. Αγαπάει. Εγώ που σας έχω ζήσει μαζί, είναι πάρα πολύ γλυκός, πάρα πολύ περιποιητικός. Yeah. Και κατάλαβε ότι αυτή τη γυναίκα δεν πρέπει να την αφήσει. Εννοείται. Και χαίρομαι πολύ που έτσι τον. Ήμουν πολύ τυχερή που τον βρήκα στον δρόμο μου. Γίνανε όλα πολύ γρήγορα, αλλά ξέρεις, επειδή και σένα γίνανε αρκετά γρήγορα. Τα καλά πράγματα φαίνονται. Αυτό. Δεν θέλουν πολύ ταλαιπωρία, πολύ κουβέντα και δεν θέλουν χρονοβόρες διαδικασίες. Να ρωτήσω κάτι. Άλλη εκπομπή που να έχει δύο κυκλοφορούσε. Δεν έχει υπάρξει ποτέ, νομίζω. Μένω. Εγώ ή η Παλιαλέξη αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά με ρουλακούς και το έχουμε ξαναπεράσει. Έχετε ένα θέμα, δεν είστε ασφαλείς εσείς, δεν κάθεστε δίπλα μου. Εμείς δεν. Επειδή είναι λίγο εκτός, είναι κολλητικό, δεν ξέρω. Εγώ σας είπα ότι είναι κολλητικό, το είπα. Εσύ το έχεις πει, εγώ το είπα και δεν ήξερα και τίποτα. Πάντως είναι φοβερό πώς την ευχάριστη στιγμή του κάθε ανθρώπου όλοι θέλουμε να πάρουμε ένα κομματάκι. Της λέω εγώ προχθές που γελάγαμε, της λέω όλες θα λένε δεν θέλω λεφτά να δουλέψω με την Τζιμτζιλή ή θα βρω άντρα ή θα κάνω παιδί. Ο Παπανότας λέει άστα αυτά, εγώ τις έφερα γούρι, εσύ κάθεσαι δίπλα μου. Ότι σε αυτό το κάλεσμα που κάθεται στη Φλωρίντα, ναι, καθόμουν εγώ 3 χρόνια. Όλοι θέλουν να πάρουν από την ευτυχία σου. Βέβαια, τώρα πρέπει να δώσουμε όλη την ενέργειά μας, εφόσον εμείς είμαστε μια χαρά καλά, προς τα εδώ. Προς τα εδώ, προς τα εκεί, καλέ. Γιατί, ο Κωστάκης έχει την ώρα. Το παιδί σου λέει. Εγώ δεν το δει. Είναι μια χαρά τακτοποιημένος. Πρέπει να τακτοποιήσουμε, νομίζω, τα αγόρια της παρέας. Νομίζω ότι είναι έτοιμος να διαιωνίσει το DNA του και ο Φραγκόλιας. Βέβαια, γιατί η ανθρωπότητα χωρίς Φραγκόλι δεν μπορεί. Πόσα παιδιά θα γεννηθούν εδώ στο Happy Day. Ανακαλύφθηκε και η εγκυμοσύνη στους άντρες. Τώρα θα με... Όχι, αλλά έχουμε καλή τύχη, παιδιά. Ήθελες να γίνεις μανούλα, δηλαδή ήσουν από τα κορίτσια που τον ηρεύονταν από μικρά ή σου προέκυψε με τον Άρη που είναι ο άνθρωπός σου αυτή η ανάγκη και η... Ρε εσύ, σταμάτη να ξέρεις τι. Εγώ δεν το είχα πραγματικά προγραμματίσει, ούτε το είχα σκεφτεί ότι φέτος θα γινόταν αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τον Άρη ήμουνα σίγουρη ότι θα γινόταν, γιατί πραγματικά το έβλεπα ότι θα είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Απλά δεν περίμενα ότι θα γινόταν τόσο σύντομα. Η μανούλα σου που ήρθε τώρα την πρωτοχρονιά, η μαμά είπε... ήρθε την Κυριακή που είχε έρθει για Χριστούγεννα για άλλο λόγο και τη πετάξαμε τη βόμβα. Όχι, που έκανε. Περίπου... Τώρα, όχι, έκανε 2 λεπτά για να το καταλάβει. Τη έδειξε το τέτοιο και δεν βλέπει. Είναι λίγο τυφλή. Και μου λέει τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Μου λέει, τι είναι αυτό. Το εγγονάκι σου, το εγγονάκι. Έδειξα το υπέρηχο. Χάρηκε πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, αλλά πραγματικά. Σε λεπτομέρειες. Ναι, πώς είναι το πρώτο τρίμηνο. Εμείς να πω κάτι, δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Καταρχήν αυτή μαγείρευε τέλεια, δεν δοκίμαζε από τα φαγητά της. Της έλεγα πώς αντέχεις, βρε άτιμη. Μου λέει ότι κάνει και διατροφή, αλλά αυτή προφανώς είχε ανακατοσούρες. Ναι. Εγώ χαζί στον κόσμο μου που το έχω περάσει την τρίτη δεν φορά. Δεν φαινόταν. Η πρώτη εγκυμοσύνη δεν φαίνεται πολύ κοιλιά. Εσένα φάνηκε πολύ πιο γρήγορα. Εγώ δεν το καταλάβαινα που ήμουν μαζί της στο καμαρίνι γιατί δεν είχε εκδυνόταν. Λες για σένα. Αλλά τώρα αρχίζει και πρίζεται. Δηλαδή... Έχεις καλή μέχρι στιγμής εγκυμοσύνη. Εντάξει, έχω λίγες ναυτίες ακόμα το πρωί και το βράδυ, αλλά. Ξέρεις, αντέχετε, έχετε καταλάβει ότι δεν είμαστε, πώς είμαστε 6, είμαστε 8 σε αυτό το πάνελ, έτσι, προσέχετε τι λέτε. Άντε, Φλωριντάκι μου, παιδάκια μου, σας αγαπώ πάρα πολύ και ήθελα να σας πω και το είπα και στη Μέρη, ότι θεωρώ ότι μου έχετε φέρει γούρι στη ζωή μου, γιατί εδώ πέρα επειδή υπάρχει μια καλή θετική άβρα και καλοί άνθρωποι και πάντα αυτό επηρεάζει, ξέρεις, τη ζωή και το σύμπαν της, του τη δική μου, τη δική σου, τη δική έτσι, σου. Έτσι, έτσι όπως το λες είναι. Και θέλουμε πάρα πολύ την ευτυχία σου. Χαιρόμαστε με αυτήν και θέλουμε όλοι σε αυτήν την εκπομπή
Πραγματικά. Όχι. Μέρι, μετά δεν θα έχει να δουλέψει. Θα γίνουμε όλοι γιαγιάδε που λέει η Άντζελα. Πραγματικά. Δεν και ένα τεστ εγκυμοσύνη. Ξέρει εσύ που. Ναι. Ξέρω τι να σου πω. Θέλουμε όλοι οι άνθρωποι αυτή τη εκπομπή. Από τα παιδιά που είναι στο κοντρόλ, τεχνική μα εμεί, να βιώνουν η ομάδα μα την προσωπική ευτυχία. Γιατί αν δεν είσαι καλά παιδιά στα προσωπικά σου, δεν μπορεί να έρχεσαι εδώ χαχαχού, χαχαχά, 6 ώρα το πρωί και να είσαι χαλαρό. Και αντίστροφα, αν δεν είσαι εδώ όμορφα ήρεμα όπω είναι εδώ η ατμόσφαιρα, δεν μπορεί και στα προσωπικά σου να έχει. Σωστό. Φλωριντίνη, όταν λείψω εγώ εκεί στο Μάιο, ή πότε γεννάς? Ναι, καλέ, εγώ αργώ ακόμα. Θα κλείσουμε την εκπομπή. Βαρύ καλοκαίρι. Μια χαρά σε βρίσκω. Κόνσεπτ για τον χρόνο, να έρχεστε εδώ με τα μωρά να κοιτάμε. Πιπίλες, πάνε. Κόνσεπτ, λέει. Μνήματα, είπα, όλη τη φυλακή. Φέρε το δικό σου πρώτο. Άντε, τρέχουν και αυτό σαν καθαρίδες που λέει και ο Κοργιαλάς. Και τώρα να γίνει ζημιά, δεν πουλάμε. Όχι ο Κοργιαλάς. Πάμε να σχολιάσουμε τα. Το κατσαριδάκι, το οποίο ο Κοργιαλάς. Τι χάνετε. Παιδιά, τώρα συγγνώμη, το παιδί τα έχετε ξεχάσει ίσως από τα βαφτιστήρια σας με το που αρχίζει να μπουσουλάει. Το αφήνει κάτω και δεν εξαφανίζεται. Όχι, και είναι ένα έτοιμο κίνδυνο και για τον εαυτό του να αυτοτραυματιστεί και για όλο το σπίτι. Δηλαδή το προλαβαίνει το τσακ. Δεν το συζητάει.